Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει το Μιλιτέρ. Είναι η πρώτη που διοργανώνουμε και είχαμε ένα άγχος για την συμμετοχή. Είπαμε να κουβεντιάσουμε για θέματα που δεν έχουν συζητηθεί μέχρι στιγμής σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Έχουμε φτάσει 10 ημέρες πριν από τις εκλογές και νομίζουμε ότι δεν θα ακούσουμε για πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και για πολλά θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν, αν όχι την καθημερινότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει να μας απασχολούν για το πού πάει αυτή η χώρα. Αναφέρομαι στα θέματα εθνικής άμυνας και στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Βέβαια, όταν μιλάμε για εθνικά θέματα, επικεντρωνόμαστε κυρίως στο ελληνοτουρκικό και γι' αυτό θα συζητήσουμε απόψε εδώ κυρίως. Δεν είναι όμως μόνο το ελληνοτουρκικό που θα πρέπει να μας απασχολεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κουβεντιάσουμε για το ποια είναι η θέση της χώρας στα Βαλκάνια, ποια είναι η θέση της χώρας στον κόσμο. Γιατί δεν πρέπει να κατατρεχόμαστε από αυτό το σύνδρομο της ψωροκόστενας, όπως μας είπε και ο Κώστας Σύσχος σε μια συνέλεξη που έδωσε στο Μιλιτέρ χθες, και έχει απόλυτο δίκιο, νομίζω. Το γιατί δεν συζητούνται τα θέματα τα εθνικά, κυρίως το ελληνοτουρκικό και βεβαίως τα θέματα της εθνικής άμυνας, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Η πιο αθώα είναι ότι πλέον την πολιτική την καθορίζουν οι επικοινωνιολόγοι. Άρα η δημόσια συζήτηση, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο, μάλλον περιορίζεται στις ατάκες που οι επικοινωνιολόγοι θεωρούν χρήσιμες για αυτήν την προεκλογική, εν πάση περιπτώσει, μάχη που δίνεται. Και υπάρχουν βέβαια και πολύ πιο καχύποπτες εξηγήσεις που ελπίζουμε να μην ισχύουν, όπως για παράδειγμα ότι είναι μια καυτή πατάτα το ελληνοτουρκικό που κανένα από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας ίσως δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του και να μας πει τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Έχουμε τις τοποθετήσεις βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι, των προέδρων των κομμάτων, του Πρωθυπουργού, ο οποίος μέχρι πρόσφατα μιλούσε για ελληνοτουρκικές διαφορές. Τώρα τελευταία το διόρθωσε και γυρίσαμε στον ελληνικό, ευτυχώς. Εξακολουθεί βέβαια να μιλάει για καθορισμό θαλασσιών ζωνών. Και οι πολυπολιτικοί αρχηγοί έχουν τοποθετηθεί πάνω στις βασικές εθνικές γραμμές που έχουμε και ελπίζουμε ότι όλοι τους, όποια και αν είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, θα παραμείνουν σε αυτή την εθνική γραμμή. Βεβαίως, όλα αυτά, όλη αυτή η σιωπή για τα εθνικά θέματα γίνεται σε μια περίοδο που ακούμε όλο και συχνότερα στο δημόσιο διάλογο και από κορυφαίους πολιτικούς, από κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, ακούμε με μεγάλη ευκολία τις λέξεις συνεκμετάλλευση. Ακούσαμε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση με την Τουρκία και τα θέματα που θέτει, τα σοβαρά, όπως είναι αυτό της αποστρατικοποίησης, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα άλλο κλίμα, ίσως να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και αυτό. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια καχυποψία δικαιολογημένη στην κοινή γνώμη. Ακούγεται επίσης ως σύνθημα περίπου ότι πάμε για πρέσπες του Αιγαίου. Βέβαια, νομίζω ότι οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να συγκριθούν σε καμία περίπτωση. Το Αιγαίο είναι πολύ, πολύ, πολύ σοβαρότερη υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το κλίμα καχυποψίας και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο. Ο μόνος λόγος για τον οποίο ακούσαμε για άμυνα σε αυτή την, και εθνικά θέματα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι οι εξοπλισμοί. Και αυτό το θέμα, βέβαια, το ακούμε με ένα στρεβλό τρόπο, κατά την γνώμη μου. Χρησιμοποιείται περισσότερο ως παντιέρα προεκλογική παρά ως θέμα ουσίας. Να επισημάνω εδώ ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι ήδη έχουν επιβαρυνθεί με πλέον 15 δισεκατομμύρια ευρώ από συμβάσεις για εξοπλισμούς. Και αυτό τον Έλληνα πολίτη νομίζω δεν θα τον ενοχλούσε αν ήταν βέβαιος ότι αυτά τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Πολύ φοβάμαι ότι οι εξοπλισμοί που έγιναν αυτά τα τελευταία χρόνια θα μας απασχολήσουν για πολύ διάστημα ακόμα και όχι για καλούς λόγους, εν πάση περιπτώσει. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Το θέμα δεν είναι γιατί εξοπλιζόμαστε. Σε αυτό υπάρχει απάντηση και όλοι είμαστε υπέρ του να εξοπλίζεται η χώρα. Το θέμα είναι αν εξοπλίζεται με σχέδιο, αν εξοπλίζεται σωστά και αν τα λεφτά των φορολογουμένων πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Άφησα για τελευταίο, γιατί θέλω να είμαι σύντομο και να μην κλέψω χρόνο από τους ομιλητές, το κατά τη γνώμη μου σοβαρότερο ζήτημα που απασχολεί την εθνική άμυνα και κατ' επέκταση τα εθνικά θέματα. Έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Το θέμα δεν είναι συντεχνιακό. Δυστυχώς έτσι αντιμετωπίζεται και από εμάς τους δημοσιογράφους, ότι
Εντάξει, οι στρατιωτικοί τι θέλουν, να πάρουν κανένα φράγκο παραπάνω, κανένα ευρώ παραπάνω, για να μην παρεξηγηθώ. Έχουν τουλάχιστον σταθερή δουλειά, έχουν σταθερό εισόδημα, τι θέλουν τώρα και παραπονιούνται. Η κατάσταση στο στράτευμα δεν είναι καλή. Είναι πολύ βολικό το να επικαλείται η κάθε εξουσία, πολιτική και στρατιωτική, το απόρριτο, για να μην μας επιτρέπει να μιλάμε σχετικά ελεύθερα για αυτά τα θέματα. Ωστόσο, το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό στις ενόπλες δυνάμεις. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα δεν είναι συντεχνιακό. Τα προβλήματα των στρατιωτικών δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές απολαβές ή στις παροχές. Έχουν μια σειρά προβλημάτων με τα οποία καμία κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να μην διατηρήσω τις ισορροπίες. Τα τελευταία χρόνια η αδιαφορία που έχει υπάρξει για το στρατιωτικό προσωπικό είναι ανεπανάληπτη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μοιάζει κάποιοι να θέλουν να τους κοροϊδεύουν μέσα στο πρόσωπό τους, μπροστά στο πρόσωπό τους. Δεν μπορεί λοιπόν μετά από 15 δισεκατομμύρια εξοπλισμών που ανακοινώνεται εδώ και εκεί ως προεκλογικό χαρτί, να μην έχει βρεθεί ένα ευρώ για τους στρατιωτικούς και μάλιστα την ίδια ώρα πρωθυπουργός, υπουργός εθνικής άμυνας, υφυπουργός εθνικής άμυνας, δεν ξέρω αν το έχει κάνει και κάποιος αρχηγός το λάθος, να λένε δημόσια στα σοβαρά ότι έχουν ενισχυθεί οικονομικά οι στρατιωτικοί. Μάλιστα για το ελαφρύνω λίγο, κάποιοι στρατιωτικοί μου παραπονέθηκαν με μηνύματά τους ότι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που νοικιάζουν τους αυξάνουν το ενίκιο γιατί θεώρησαν ότι παίρνουν αυξήσεις. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι συντεχνιακό και δεν είναι οικονομικό. Η κατάσταση δεν είναι καλή σε ό,τι αφορά το κλίμα στις ένοπλες δυνάμεις και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση και προκύψει να το δει σοβαρά. Πολυλόγιστα και δεν το συνηθίζω. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον πρώτο ομιλητή μας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως βλέπετε, βάζω πρώτα το αρχηγός πάντα, κύριε Ναυάρχε. Ο λόγος εσάς λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ και όλες εσάς για την παρουσία σας εδώ. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, παρόλο που είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ωστόσο, τα θέματα που έθιξε ο κύριος Καρβουνόπουλος είναι θέματα που αγγίζουν όλους μας και ιδιαίτερα το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με τη γενικότερη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, έχουν αρχίσει οι κουβέντες στα πάνελ οι προεκλογικές και υπάρχει μονίμως η απορία ότι ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, αυτά που συζητιώνται είναι επουσιώδη και ευκαιριακά. Βρίσκουμε ένα θέμα, το τραβάμε 2-3 μέρες στην τηλεόραση, εξαντλούνται οι χρόνοι στα πάνελ και τελικά τι έμεινε, συζητάμε για τον Γιωργούλη, για τον κύριο Ανδρουλάκη, για το φράχτη στον Εύρο, θέματα τα οποία είναι, τέλος πάντων, αρκετά καθαρά και έχουν τη θέση τους με σειρά προτεραιότητας εκεί που ο καθένας καταλαβαίνει. Ωστόσο, υπάρχουν καταρχήν δύο σοβαρά ζητήματα. Οι εκλογές στην Ελλάδα και οι εκλογές στην Τουρκία. Οι μεν εκλογές στην Ελλάδα, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις και αν κρίνουμε από τις μετρήσεις της μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι είναι δύσκολο να προκύψει κάτι στις πρώτες εκλογές. Η δικιά μου υπεποίθηση και εκτίμηση πολλών είναι ότι το θέμα θα κλείσει στις πρώτες εκλογές. Με την προϋπόθεση ότι το κόμμα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που θα είναι πρώτο, θα προσπαθήσει να κάνει συνεργασία με το τρίτο κόμμα και από εκεί μετά οι ελπίδες να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι αρκετές και για να σταματήσει αυτή η διελκυστίδα και να σταματήσει και η ταλαιπωρία που υπόσχονται στο λαό και στον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, ας πάμε λίγο στο θέμα των εκλογών στην Τουρκία. Η εικόνα που έχουμε από τα διεθνή μέσα και από αυτά που προβάλλονται είναι ότι η αντιπολίτευση είναι λίγο μπροστά στις δημοσκοπήσεις.
και οι 8 και οι εκτιμήσεις είναι ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κερδίσει τις εκλογές. Από την άλλη τη μεριά, εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογκάν είναι 20 χρόνια στον έλεγχο της χώρας, το ελέγχει το κράτος 100%, δεν είναι ο ηγέτης ο οποίος τηρεί όλα τα προσχήματα. Ωστόσο, υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει κάποιες παρεμβάσεις και να καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές. Στο ερώτημα τι μας συμφέρει να γίνει, εάν μας συμφέρει να συνεχίσει ο Ερντογκάν ή να αλλάξει η κατάσταση, δεν μπορούμε να πούμε και να προβλέψουμε τις εκλογές, ούτε θέλουμε να δείξουμε και πρόθεση ποιον θέλουμε από τους δύο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι και στις δύο περιπτώσεις, ό,τι και να προκύψει, έχουμε την ελπίδα ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι λίγο πιο διαλλακτική και πιο προσεγγίσιμη στο να λυθούν τα θέματα που έχουμε μεταξύ μας, όχι με απειλές και εντάσεις, αλλά με ένα τρόπο, όπως προβλέπεται στη διπλωματία, για να δούμε πού θα πάμε. Ωστόσο, η διεθνής κατάσταση, βλέπετε πόσο ρευστή είναι. Πολύ σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι και οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία συμπεριφέρεται τελευταία με αυτόν τον τρόπο και έχει δείξει ότι πλέον έχει γίνει καλό παιδί, αυτό κράτησε βέβαια πολύ λίγο, γιατί ήδη αρχίσανε οι δηλώσεις οι παράξενες που δείχνουν ότι δεν έχουν ξεχάσει τίποτα, ότι η στρατηγική τους είναι συγκεκριμένα θέματα τα οποία προσπαθούν να πετύχουν, ανεξάρτητα από το ποια είναι η κυβέρνηση. Ωστόσο, για να μπορεί η Ευρώπη και η Αμερική κατά κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει τις όποιες ενδεχόμενες παροχές ή τουλάχιστον διευκολύνσεις θα τους κάνουν στο μέλλον, προσπαθούν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο. Ωστόσο, επειδή άρχισε να πουλάει το θέμα στη μεταξύ τους αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το θέμα με τα πατριωτικά συνθήματα και τις κορώνες έχουν αρχίσει να βγαίνουν στον αέρα, πάλι διάφορα, με λίγο πιο ευγενικό τρόπο, αλλά τα ίδια πράγματα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ένας συντελεστής που λειτουργεί πάλι πολύ, πολύ σοβαρά σε όλη αυτή την υπόθεση. Το μέλλον μας και το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την εξέλιξη αυτού του πολέμου και από τη διάρκεια που θα έχει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μπορούμε να έχουμε αισιόδοξες προβλέψεις ότι αυτό θα σταματήσει. Και φτάνουμε στο σημείο να έρθουμε στα δικά μας και να σκεφτούμε πώς η Ελλάδα θα πρέπει να σταθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον και πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να κινούμαστε. Είναι γνωστό σε όλους, συμφωνούν όλοι, ότι ο κύριος βραχίωνας σε αυτή την υπόθεση είναι η διπλωματία. Η διπλωματία, η οποία βασίζεται στους διπλωμάτες, στο background που έχουν οι διπλωμάτες, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και στις διεθνείς συμμαχίες. Ωστόσο, ο μεγάλος παράγοντας είναι η οικονομία και το βασικό, το οποίο ενδιαφέρει όλους εμάς που είμαστε εδώ, γιατί οι περισσότεροι προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις, είναι η κατάσταση των όπλων δυνάμεων. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι ένα εργαλείο το οποίο παράλληλα με τη διπλωματία μπορεί να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις όμως, κύριοι, δεν σημαίνει μόνο εξοπλιστικά. Ήδη το είπε ο κύριος Καρβουνόπουλος. Ξοδεύουμε ένα σωρό λεφτά. Έχουμε εξαγγείλει ήδη 14 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά. Και δεν έχουν γίνει παράλληλα δύο πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν. Το ένα είναι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Δεν τα λέω με τη σειρά σοβαρότητας.
θεωρώ ότι το σοβαρότερο είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το προσωπικό. Κανείς από εμάς εδώ δεν καταλαβαίνει πώς αγοράζοντας συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, που είναι πάρα πολύ μπροστά τεχνολογικά, μπορούμε να τα λειτουργήσουμε με ένα προσωπικό το οποίο καταρχήν δεν είναι ευχαριστημένο. Ενδεχομένως να είναι και λιγότερο από όσο χρειάζεται και δεν έχει και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη που θα έπρεπε. Φτάνουμε στο σημείο να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί και να χρωστάμε στο προσωπικό νυχτερινά, παραμεθωρίου, οδηπορικά, νοσηλεία. Αυτή λοιπόν η κατάσταση θα πρέπει να σταματήσει. Ο χαρακτηρισμός ότι το προσωπικό είναι το σοβαρότερο οπλικό σύστημα είναι κατανοητός και νομίζω σε κάθε σοβαρό ο οποίος προβληματίζεται για το ποια είναι η κατάσταση, το καταλαβαίνει. Η πρόθεση, είπα δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, η πρόθεση της κυβέρνησης που μπορεί να προκύψει και του ΣΥΡΙΖΑ βασικά είναι να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το προσωπικό, να δώσει βαρύτητα στην υποστήριξη του προσωπικού και να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Ήδη με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, τα οποία θα ξεκινήσουν αμέσως, αυτά που προβλέπονται για τον κόσμο γενικότερα και για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους γιατρούς, συμπεριλαμβάνουν και τους στρατιωτικούς. Ωστόσο, υπάρχει προετοιμασία, έχουν δουλέψει οι επιτελείς, υπάρχουν πλάνα για το πώς θα γίνει να λυθούν αρκετά προβλήματα από αυτά που χρονίζουν και τέλος πάντων το προσωπικό να μπει στην πρώτη προτεραιότητα της υποστήριξης για να έχουμε ένα σύστημα ενόπλων δυνάμεων που θα είναι ικανό και αρκετό και επαρκές για να εκτελέσει την αποστολή του. Τα εξοπλιστικά, τα ίδια τα εξοπλιστικά. Η ένστασή μας δεν είναι γιατί παίρνουμε εξοπλιστικά, γιατί παίρνουμε ραφάλ, γιατί παίρνουμε φρεγάτες κλπ. Και κάθε φορά που γίνεται μια κριτική πάνω σε αυτό το θέμα, η τάση και η προσπάθεια όλης της προπαγάνδας είναι να πούνε «Μα αυτός δεν ενδιαφέρεται για τα εξοπλιστικά, δεν τον νοιάζει η ασφάλεια της χώρας». Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι εδώ καθόμαστε να μετρήσουμε τον πατριωτισμό μας, ποιος είναι περισσότερο πατριώτης και ποιος λιγότερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν αγαπάει την Ελλάδα, ούτε νομίζω ότι υπάρχει κανείς εδώ μέσα ή σε όλο το χώρο που να μην θέλει το καλό της Ελλάδος. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανησυχία μας είναι ότι αν αυτά τα λεφτά που ξοδεύονται, τα οποία καταρχήν τα δανειζόμαστε, πάνε στη σωστή μεριά. Ειδικά όταν δεν μας περισσεύουν και τα δανειζόμαστε για να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα λεφτά που ξοδεύουμε. Εδώ τίθεται ένα θέμα προτεραιοτήτων. Καταρχήν, τι πρέπει να γίνει πρώτο, με τι πρέπει να ασχοληθούμε σε πρώτη φάση και τι πρέπει να ακολουθήσει. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει, και το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η υποστήριξη της λειτουργικότητας και της διατήρησης των υπουργικών συστημάτων που έχουμε, ούτως ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αξιοποιήσιμα και επαρκή για να υλοποιήσουν την αποστολή τους. Και από την άλλη τη μεριά, ναι, έχουμε μείνει πίσω στα εξοπλιστικά. Θέλετε τα μνημόνια, θέλετε ο κορονοϊός, όλα αυτά τα πράγματα μας φέραν λίγο πίσω. Νέα προγράμματα πρέπει πάντα να γίνονται. Πάντα πρέπει να υπάρχει ανανέωση, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα σύστημα που παίζει με την τεχνολογία. Εάν λοιπόν μείνεις πίσω στην τεχνολογία, έχεις ξεμείνει και πίσω. Όμως η ένσταση είναι με τη σειρά που πρέπει, με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Καμιά φορά τις υπερβάλλουμε, αλλά τέλος πάντων ας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και μερικές φορές όταν
εξαγγέλλονται ή τουλάχιστον ακούτε ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει, ναι, θα τις επαναδιαπραγματευτούμε. Όχι θα τις καταργήσουμε. Εκείνο που θα γίνει είναι επειδή υπάρχει μια ροή εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα πρέπει τουλάχιστον με δεδομένο ότι πάμε λίγο παραπέρα, θα κουβεντιάσουμε και για τις παλιότερες, προκειμένου να δώσουμε κάποια συστήματα και κάποια νέα εξοπλιστικά, αν υπάρχουν οι ίδιες εταιρείες ή τα ίδια κράτη που θα τα πάρουν, θα πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια καινούρια βάση. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζεις συστήματα και να μην μπορείς να τα υποστηρίξεις. Φανταστείτε τώρα ότι, όπως το βλέπουμε εμείς και όλοι το καταλαβαίνουμε, και για τα Ραφάλ και για τις Μπελχάρα που θα πάρουμε, όταν θα χρειαστεί να κάνουμε μία επισκευή ή μια σοβαρή παρέμβαση σε αυτά τα συστήματα, θα πρέπει ή να έρθουν Γάλλοι τεχνικοί στην Ελλάδα ή να πάνε τα αεροπλάνα ή τα πλοία στη Γαλλία. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να έχεις συστήματα που δεν μπορείς να υποστηρίξεις. Άρα, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Η δε προσπάθεια να στήσουμε ξανά την αμυντική βιομηχανία και την εγχώρια και του δημοσίου, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει κάποια σοβαρή προσπάθεια. Για να μην πούμε ότι είμαστε και στην κατεύθυνση να την απαξιώσουμε και σιγά σιγά να χαθεί. Εδώ βλέπετε στα ΕΑΣ, αντί για να στήσουμε τη γραμμή παραγωγής που έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε ένα σωρό πράγματα, λειτουργούμε με κανόνες real estate. Να φύγουν από εκεί για να, χωρίς να υπάρχει κανένα πλάνο του πώς θα υποκατασταθεί όλη αυτή η απέτηση. Για να αφήσω λίγο χρόνο στους υπόλοιπους ομιλητές, νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, να απαντήσουμε και σε μερικές ερωτήσεις. Θα κλείσω λέγοντας ότι η ανησυχία, η μεγάλη και η έννοια μας είναι το προσωπικό. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, πρέπει και υπάρχουν τρόποι να κλείσουμε τα θέματα που έχουμε σε εκκρεμότητες με το προσωπικό και να δούμε πώς θα γίνει να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση και ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να δείτε το προσωπικό, γιατί εκτός από τη συντήρηση στον Μπελχάρα, σε λίγο θα ψάχνουμε για πληρώματα, για να κάνω και λίγο μαύρο χιούμορ. Ο λόγος στον στρατηγό της παρέας, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Κύριε ΓΕ. Καλά, θα το δω. Θα σου δανείσω το δικό μου. Ωραία. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στα τρία αυτά θέματα τα βασικά τα οποία έθιξε και ο κ. Καρβουνόπουλος και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να τονίσω και να επισημάνω τις παραλήψεις και τις λανθασμένες κινήσεις οι οποίες γίνανε την τελευταία τριετία, τετραετία και οι οποίες μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Δηλαδή, όχι τόσο πολιτικά, αλλά πιο πολιτικά πράγματα. Ξεκινάω από τα εθνικά θέματα, τα οποία είναι και η κορονίδα, πιστεύω, και κάτι που απασχολιόμαστε όλοι μας. Και σίγουρα κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λέει ότι δεν είμαστε πατριώτες κάποιοι ή κάποιοι άλλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή, να πουλάνε πατριωτισμό κάποιοι περισσότερο από τους άλλους και στην ουσία να το έχουν κάνει και ελεζάντα στο κόμμα τους κάποιοι, ότι αυτοί είναι οι πατριώτες, ενώ οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Άρα, λοιπόν, ξεκινάω από αυτά που είναι και τα πιο σοβαρά. Μιλάω για τις κόκκινες γραμμές πρώτα απ' όλα. Θα λέω δύο πράγματα για το καθένα. Κόκκινες γραμμές. Είδαμε όλοι μας ότι την τελευταία τετραετία δεν υπήρχαν κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές για ένα κράτος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρει ο αντίπαλος, ο οποιοσδήποτε είναι ο αντίπαλος, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Διότι εάν βλέπει ότι πάει και καταπατάει τις κόκκινες γραμμές μας και εμείς κάνουμε ένα βήμα πάλι πίσω, από εκεί και μετά σιγά σιγά με τη λογική της σαλαμοποίησης μπορεί τελικά να χαθεί οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε με την εθνική μας κυριαρχία ή ένα μέρος αυτού. Είδαμε λοιπόν ότι δεν υπήρχαν κόκκινες γραμμές, ήταν κάτι το οποίο φωνάζαμε, φωνάζαν όλοι οι αναλυτές, το ζητάγαμε να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν τις είδαμε, δεν τις ακούσαμε. Ακούσαμε κάτι τραγικά να μιλάμε για 6 μίλια
την περίοδο του 20 με το Euro Grace. Πράγματα λέει, τα οποία μας τρομάξανε και σαν Έλληνες και μας τρομάζουν ακόμα και σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει παιχτεί κάτω από το τραπέζι, είτε στις Βρυξέλλες με την τελευταία σύσκεψη που έγινε με τους Τούρκους, τους Έλληνες και τους Γερμανούς, είτε στο Βερολίνο λίγο παλιότερα. Ένα άλλο θέμα είναι τα 12 μίλια. Το ξέρετε με τα 12 μίλια. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό θέμα. Χρειαζόταν σε κάποια σημεία, και όχι στο Αιγαίο, αλλά μιλάμε στον Ανατολική Μεσόγειο και νοτίωσης Κρήτης και νοτιοανατολικά, να θεσπιθούν τα 12 μίλια. Θα ήταν ένας τρόπος αντίδρασης και αποφασιστικότητος προς τις σίγουρα παράνομες ενέργειες που έκανε η Τουρκία. Δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Απλώς ακούμε υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί. Δεν είδαμε να εξετάζεται, φτάσαμε στις εκλογές, άρα ουσιαστικά πετάχτηκε μπάλα στην εξέδρα κάποια στιγμή από κάποιους, γιατί ακριβώς φοβόταν να πιάσουν την καυτή πατάτα, όπως άκουσα προηγουμένως. Ισορροπημένες συμφωνίες με τους ξένους. Αυτό έχει γίνει λεζάντα, το λένε συνέχεια όλοι, τους ακούμε, ότι εμείς με τους Γάλλους, εμείς με τους Αμερικάνους. Πιστέψτε με, οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν καμιά ανταποδοτικότητα. Τα παίρνουν όλα από την πλευρά. Είμαι με τους Αμερικανούς, έχω σπουδάσει και στην Αμερική. Μην νομίζετε ότι είμαι εναντίον των Αμερικάνων, προς Θεού αντιθέτως. Παρ' όλα αυτά τα παίρνουν όλα, δεν μας δίνουν τίποτα, δεν μας δίνουν καμία ανταποδοτικότητα, δεν μας δίνουν εκείς ασφαλείας σε πράγματα στα οποία έπρεπε να μας δώσουν, σαν όντας μια χώρα η οποία δεχόταν πραγματικό, αν μου επιτρέπετε και μοντέρνα έκφραση, bullying στο Αιγαίο από τους Τούρκους όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο και με τη Γαλλία. Φτάσαμε να υπογράψουμε μια συμφωνία που θα πήγαινε ο ελληνικός στρατός σε κάποια νησιά, γιατί ήταν γαλλική κυριαρχία στον Ινδικό ωκεανό, να φτάσουμε να πάμε εκεί, διότι έτσι λέει η συμφωνία. Ή να πάμε στην υποζαχάρια περιοχή. Πράγματα δηλαδή τα οποία ήταν έξω από την κουλτούρα τη δικιά μας, έξω από τα δικά μας τα στάνταρ, παρόλα αυτά πήγαμε εκεί πέρα. Μάλιστα θα σας πω ένα παράδειγμα, η Γουδουπεάς για τους μη γνώσεις μέσα από το Υπουργείο, από τη Μεσογείο, είναι μια γενική διεύθυνση η οποία ασχολείται με όλα τα αμυντικά θέματα στο επίπεδο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Αυτή έμαθα σίγουρα ότι τη συμφωνία της Γαλλίας την πήγαν έτοιμη για να υπογραφεί. Δεν της τη δώσαν δηλαδή να την μελετήσει, να την δουλέψει τέλος πάντων και να βάλει και τα δικά μας τα συμφέροντα μέσα. Άλλο θέμα είναι οι τριγωνικές συμμαχίες που γίνανε παλιότερα, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν. Τριγωνικές συμμαχίες εννοώ αυτές που η Ελλάδα με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ κάναν τριγωνικές συμμαχίες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν κέντρα αντίστασης στην επεκτατική στάση που είχε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά εγκαταλείφθηκαν και η μόνη εποχή που άρχισαν να τρέχουν, διότι τους έτρεχαν οι εξελίξεις, ήταν μετά το 20, όταν πλέον βγήκαν οι Τούρκοι και κάναν βόλτες στο Αιγαίο. Βγήκαν οι Τούρκοι και στέλναν τα ψαρά δικά τους. Ο κ. Καρβούλογος το έγραφε συνέχεια και ψαρεύαν έξω από τα ελληνικά νησιά. Βλέπαμε τα ψαρά δικά, τα Τούρκικα να ψαρεύουν, αφήνοντας κάθε ΑΟΣ και κάθε κυριαρχία εκτός. Βλέπαμε λοιπόν ότι αυτά εγκαταλείφθηκαν και τότε τρέξαμε να τα συμμαζέψουμε. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως συμμαζευτήκαν αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο και αυτό εγκαταλείφθηκε, είναι ο μειονοτικός πληθυσμός της Θράκης. Ακούμε τελευταία συνέχεια τους Τούρκους και ειδικά τον Υπουργό Εσωτερικών και όχι μόνο, να μιλάνε για τους μουσουλμάνους της Θράκης, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, είναι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πιστεύουν στην Ελλάδα, πρέπει να τους στηρίξουμε, πρέπει να τους βοηθήσουμε και το κάναμε αυτό όταν ήμουν εγώ διοικητής στο Δέλτα Σώμα και αρχηγός γεθά ο κύριος Αποστολάκης, δίναμε και λεφτά και κάναμε προσπάθεια, γιατί αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να τους φέρουμε κοντά μας. Και δυστυχώς έχουν εγκαταλειφθεί τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί περνάω από εκεί πάνω, είμαι πολύ γνωστός στην περιοχή και βλέπω παράπονα πάλι από αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους χάσουμε πάλι, θα πάνε από την άλλη πλευρά και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Η Θράκη είναι μια πυρεδεταποθήκη στην Ελλάδα, την οποία πρέπει να την προσέξουμε. Ένα σοβαρό εθνικό θέμα και δεν μπορούμε να μείνει έτσι. Και τέλος, βεβαίως, κλείνω, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Απλώς έπιασα μερικά τα οποία είναι όσο μπορούμε πιο καλύτερα στο αυτή να ακουστούν. Η αποστρατικοποίηση των νησιών. Αν είναι δυνατόν να βγαίνει η Τουρκία και να μας μιλάει για αποστρατικοποίηση στα νησιά και εμείς να το συζητάμε ή εμείς να τους δείχνουμε ότι, ξέρετε, κάτι κάνουμε.
Γιατί διώξαν τα BNP Παναπροσχάρια από εκεί τις προάλλες. Μπορεί να το διώξανε για κάποιους άλλους λόγους. Το θέμα είναι τι φάνηκε. Γιατί προσπαθούν κάποιοι την ΑΣΔΕΝ, τη διοίκηση των ίσων του Ανατολικού Αιγαίου, να τη βάλουν κάτω, ενώ ήταν στο επίπεδο ΓΕΘΑ, να την πάρουν και να τη βάλουν κάτω από τη στρατιά. Μπορεί για λόγους στρατηγικούς, το δέχομαι. Μα αυτή την περίοδο, τη στιγμή που ο Τούρκος απέναντι το εισπράττει αυτό σαν αδυναμία σου και σαν αποστρατικοποίηση. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα εθνικά θέματα και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να καταλάβουμε ότι τα εθνικά μας θέματα, για όλους αυτό ισχύει, δεν είναι επικοινωνιακά τρίκ, δεν είναι πυροτεχνήματα, είναι σοβαρά θέματα που πρέπει και να το νομοθετήσουμε και να κάνουμε έργα και δουλειά, να ιδρώσουμε, γιατί θα παραδώσουμε μεθαύριο μια χώρα στα παιδιά μας, η οποία θα πρέπει να είναι σαν αυτή που παραλάβαμε και ακόμα καλύτερη. Και δεν βλέπω μια τέτοια τάση από όλους αυτούς τελευταία που είδα εγώ. Ένα δεύτερο θέμα είναι τα στελέχη, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Αποστολάκης, όχι απλώς το συνυπογράφω, είναι κάτι το οποίο, μάλιστα προχθές είχα βγει και τα είπα λίγο πιο έντονα σε κάποιο site, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εγκαταλείφθηκαν. Έχω και παιδιά εγώ στο στρατό, μικρούς αξιωματικούς, τους ζω και ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Το λέω δηλαδή με κάθε έννοια αυτή την κουβέντα, το εγκαταλείφθηκαν. Θα μου πείτε, μα δεν παίρνω ένα μισθό. Ασφαλώς παίρνω μισθό. Όταν όμως πάμε, σας φέρω ένα παράδειγμα, κάθε 3 χρόνια αυτός το παιδί πρέπει να φύγει ή αυτός ο άνθρωπος από τη μια πόλη και να πάει στη μια άλλη και θα αντιμετωπίσει να πάρει καινούργια ενίκεια εκεί πέρα, πηγαίνετε να δείτε τι ενίκεια ζητάνε πλέον, διότι λογικά αυξάνεται το κόστος ζωής. Δεν είναι όπως κάποιος ο οποίος μένει κάπου σταθερά ή όταν γίνονται. Άρα, όταν βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση την αρνητική, πιστεύω ότι πρέπει σε 3 άξονες να συζητήσουμε με τα στελέχη. Ένα είναι η χαμηλή στελέχωση, η οποία υπάρχει και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στρατό. Είναι πολύ χαμηλή στελέχωση. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά στο στρατό υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι στο 20% και στο 25% επάνδρωση. Αν θέλετε, το πιστεύετε, είναι πραγματικότητα. Το ναυτικό το ίδιο, ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, ψάχνουν να βρουν προσωπικό για να επανδρώσουν, να φτιάξουν τις καινούργιες στις Μπελαρά, να στείλουν τον κόσμο έξω, να τον εκπαιδεύσουν στη Γαλλία για να πάρουμε την καινούργια. Άρα λοιπόν βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη χαμηλή στελέχωση. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Προσλαμβάνοντας κόσμο. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε επαγγελματικό στρατό. Ο επαγγελματικός στρατός έχει πολλές εξελίξεις θετικές, εκτός το ότι κόβει και την ανεργία, εκπαιδεύει το προσωπικό, φτιάχνει ανθρώπους, φτιάχνει επαγγελματίες, δημιουργεί μια άλλη κουλτούρα. Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα δεύτερο βεβαίως είναι τα οικονομικά, τα οποία υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βοηθήσουμε το προσωπικό, διότι εμείς δεν θα πρέπει όπως τώρα τα στελέχη είναι δέσμια. Αυτή τη στιγμή τα στελέχη είναι δέσμια των υποσχέσεων για την επόμενη τετραετία. Βγήκε προχθές η κυβέρνηση και είπε ότι την επόμενη τετραετία θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε το τρίτο. Μα 4 χρόνια, γιατί δεν έκανες τίποτα? Γιατί μου ανακοινώνεις τώρα ότι τον Ιανουάριο του 2024 θα φτιάξω νέο μισθολόγιο για τα στελέχη? Αυτές είναι κοροϊδίες. Πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε ότι είναι κοροϊδίες. Δεν βοηθήθηκαν τα στελέχη και όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Αποστολάκης και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό, το καλύτερο αεροπλάνο να έχεις, το καλύτερο σκάφος να έχεις, το καλύτερο άρμα να έχεις, αν μέσα δεν έχεις έναν άνθρωπο εκπαιδευμένο, με ψυχή, ευχαριστημένο, που να ξέρει ότι τα παιδιά του και η οικογένειά του πίσω είναι βολεμένοι, τακτοποιημένοι, δεν θα κάνει τίποτα κι αυτός. Το Ραφάλ, το καλύτερο αεροπλάνο που έχουμε, okay. Αν αυτός ο πιλότος δεν έχει όλα αυτά που λέω και παίρνει 3,60, κάποια στιγμή θα θέλει να πάει και αυτό στην Αιτζία να δουλέψει, να σας το πω έτσι απλά. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί χάνουμε τα στελέχη μας και τα στελέχη, ξέρετε, επειδή πολλοί από εμάς εδώ είμαστε, προερχόμαστε από το στρατό και από τις ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε πολύ καλό ότι όλοι με αγάπη πήγαμε εκεί πέρα, δεν είναι? Κανείς δεν πήγε από πίεση γιατί το επιβάλλανε. Άρα λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους χάσουμε και δεν πρέπει να τους χάσει η Ελλάδα και όχι τα πολιτικά κόμματα. Το λέω γενικότερα αυτό το πράγμα για να το καταλάβουμε όλοι μας. Το τρίτο, και για να κλείσω, για να μην κουράσω, είναι τα εξοπλιστικά. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα σας πω μόνο μερικά στοιχεία τα οποία έχω, τα οποία θα καταλάβετε
το αστείο της υποθέσεως για την Ελλάδα, πάντα μιλάω, και για αυτή την τελευταία τριετία. Το 2022, το 3,76 του ΑΕΠ μας πήγε σε εξοπλισμούς. Το 2022, τα λεφτά που δώσαμε ήταν το 3,76 του ΑΕΠ μας. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια χρονιά δώσαν το 3,47. Δώσαμε δηλαδή παραπάνω από αυτά που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει. Και από αυτό το πώς όλες οι άλλες χώρες βεβαίως είναι κάτω από το 2,5% νατοϊκές, δεν το συζητάω. Αυτά είναι στοιχεία του ΝΑΤΟ, δεν είναι από τα έβγαλα από το μυαλό μου. Και το 45,3% αυτού του 3,76%, δηλαδή το μισά λεφτά από αυτά τα οποία χάλασε η Ελλάδα για τις ένοπλες δυνάμεις, για τους εξοπλισμούς, συγγνώμη, πήγανε όλα στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Αποστολάκης νωρίτερα, αυτή τη στιγμή η χώρα μας χάλασε, μέχρι στιγμής έχει μάλλον συμβασιοποιήσει 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μέσα σε αυτά τα οποία, τα πιο σημαντικά, τα οποία έχουν και προβλήματα πάρα πολλά και είναι αυτό της Καλαμάτας, το κέντρο που έγινε στην Καλαμάτα κάτω, το οποίο ξαφνικά ενώ έκανε 1,4, 1,2, 1,3 δις ενώ η αγορά του και αυτό η συζήτηση αυτή, ξαφνικά δοθήκαν 1,8 δις και ούτω καθεξής. Βεβαίως, τα άλλο είναι το Ραφάλ που πήραμε και οι φρεγάτες. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα προγράμματα τα οποία πέσαν τα περισσότερα λεφτά. Βλέπουμε όμως ότι εξώ από αυτά τα προγράμματα, ενώ υπάρχει μια πλειάδα άλλων πραγμάτων που βγαίνουν μέσα από την αμυντική σχεδίαση, όπως λέγεται, που είναι μια ολόκληρη επιστήμη αμυντική σχεδίαση μέσα στα επιτελεία, βλέπουμε ότι πουθενά άλλο δεν έχουν δοθεί λεφτά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε χαλάσει τόσα λεφτά που σας είπα προηγουμένως και τα C130 να πετάει 1 έως 2, τα C27 1 έως 2. Αν αυτό δεν λέγεται ξεφτύλα, με συγχωρείτε πάρα πολύ και συγγνώμη για την έκφραση, για μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι θέλει να έχει υψηλή εθνική άμυνα, πέστε μου τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Να σημαίνει μάλλον. Και επίσης να πω ότι την επόμενη τετραετία έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση αυτή να χαλάσει άλλα 11,8 δις, δηλαδή σύνολο 26 δις. Μέσα σε αυτά τα λεφτά δεν έχει προβλεφθεί πουθενά συντήρηση. Δεν έχει προβλεφθεί πουθενά χρήματα στην εθνική, στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, είτε την κρατική, είτε γιατί βλέπω κάποιον τον ΕΑΣ πίσω, είτε την ιδιωτική. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή που λέμε παλιά, που λέμε η επιστροφή κάποιων χρημάτων που ήταν ένα 10-15%, 20% στην ελληνική οικονομία. Δεν λέω να έρθουν στο στρατό ή κάπου, στην ελληνική οικονομία. Να έρθουν τα λεφτά μας πίσω, όχι όλα, ένα ποστόν. Τα φέρνουν οι Ινδοί πίσω, τα φέρνουν οι Τούρκοι πίσω με τέτοιες αγορές. Εμείς στην Ελλάδα γιατί δεν τα φέρνουμε? Φτάσαμε στο σημείο τις σφαίρες που ρίχνουν τα όπλα μας, τις σφαίρες, τις 762, να τις αγοράζουμε το εξωτερικό, κυρίες και κύριοι. Το φαντάζεσαι αυτό? Διότι τα ΕΑΣ αποφάσισε κάποια στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός μας ότι πρέπει να κλείσουν και να γίνουν πάρκο υπουργείων χωρίς να προβλέψει πού θα πάνε τα ΕΑΣ και ότι πρέπει πρώτα να πάνε εκεί, πρώτα να λειτουργήσουν και αφού λειτουργήσουν να το κλείσουμε το άλλο και να το κάνουμε πάρκο υπουργείων. Αυτά και πάρα πολλά άλλα θα μπορούσα να σας πω, να μιλάμε ώρες γι' αυτά. Δεν θέλω να σας κουράσω όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικό σου λόγο. Επειδή θα κάνω ένα σχόλιο, κύριε Αρχηγέ, επειδή ξεκινήσατε με αυτό που εγώ ονομάζω εμπόριο πατριωτισμού, ο τίτλος που επιλέξαμε να δώσουμε σε αυτή την εκδήλωση και πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν έμπνευση του κυρίου Ματζουράν και τον ευχαριστώ, είναι ότι εθνικό είναι το αληθινό. Ουδείς στην Ελλάδα, εγώ δεν κατηγορώ ότι οποιοδήποτε παίζει με το ηθικό του κόσμου, είναι αδιανόητο και δεν το κάνει κανένας, γιατί θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Είναι όμως εξίσου επικίνδυνο και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως περισσότερο επικίνδυνο να δημιουργήσει στον κόσμο ψευδαισθήσεις. Δυστυχώς, τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, αυτό γίνεται συστηματικά. Και από εμάς τους δημοσιογράφους, από μέσα ενημέρωση εννοώ, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει νομίζω η κυβέρνηση, η οποία έχει δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ότι όλα πάνε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αν ρωτήσει ένα μέσο πολίτη, δικαιολογημένα θα σου απαντήσει ο άνθρωπος με αυτά που ακούει, ότι περίπου έχουμε αγοράσει και τον Γκαλάκτικα και είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε και άλλους πλανήτες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβάται απολύτως τίποτα για κανέναν. Πρέπει να είναι ανήσυχη για τους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει.
Αλλά αυτό η ιστορία με το εμπόριο πατριδοκαπηλείας πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο λόγος στον επίτιμο αρχηγό Γέννη, τον Ναύαρχο, τον κύριο Κοσμά Χριστίδη. Κύριε Ναύαρχε, ανοίξτε το μικρόφωνο. Αν ανοίξω, εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Θα αρχίσω με τη φράση του Θεοκηθίδη. «Πεφόβημε γάρ της οικίας αμαρτίας παρά του άλλου διανοίας». Δηλαδή, φοβούμε περισσότερο τα δικά μας λάθη παρά την ικανότητα του αντιπάλου. Το πίστευα και το πιστεύω ακράντα. Επειδή όμως μιλήσαμε για πατριωτισμό, θα μου επιτρέψετε να πω και να ενισχύσω τη γνώμη των υπολείπων. Ουδής έχει, κανονικά δεν πρέπει να αμφισβητεί τον πατριωτισμό του κάθε Έλληνα. Ασχέτως αν ορισμένες φορές η ιστορία μας έχει αποδείξει διαφορετικά πράγματα για την ποιότητα πατριωτισμού του κάθε Έλληνα. Σίγουρα όμως, σαν Έλληνες πολίτες και σκεπτόμενοι, μπορεί κάποιος να κρίνει τις λογικές και τις πολιτικές πίσω από τα θέματα του πατριωτισμού που δίνουν την ευκαιρία σε πατριδοκάπηλους και σε κοινωνικούς καταχραστές να το εκμεταλλευτούν, δεν λέω να το αξιοποιήσουν. Αυτό ό,τι αφορά το θέμα του πατριωτισμού. Θα μιλήσω καθαρά, δεν πολιτεύω όπως ξέρετε, άρα θα μιλήσω καθαρά στρατιωτικά. Έχω όμως την ευκαιρία, επειδή έχουμε δύο, ναι, πάντα στρατιωτικά θα μιλήσω, άρα θα είμαι και ευθύς. Επειδή όμως έχουμε δύο ενδυνάμει βουλευτές και εύχομαι και υπουργούς ή να αξιοποιηθούν, επειδή άκουσα και για θέματα συνεργασίας και όλα αυτά, και άρα θα πω για να το βάλουν και στο μυαλό τους. Θα ξεκινήσω, όπως εγώ αισθάνομαι, θα έλεγα, τις προτεραιότητες στο θέμα της Ελλάδος για τα εθνικά θέματα και θα ξεκινήσω από τους Δελφούς και από αυτά που έχουν πει οι σύμμαχοί μας, το τι ξέρουμε και το πώς πρέπει να πάμε και το τι μίλησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Για να κλείσω και τα θέματα, τα θαλάσσια, δηλαδή τα 12 ναυτικά μίλια και τις γραμμές βάσεως. Ξεκινάω με αυτά που είπε ο αγαπητός σε όλους μας και με ελληνικές ρίζες, ο κύριος Πρέσβης, ο Αμερικάνος, ο κύριος Τσούνης. Συγκεκριμένα ότι κανείς δεν έχει το μονοπόλιο στα θέματα του σωστού ή του λάθους στα ελληνοτουρκικά θέματα. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι ο κυριότερος σύμμαχός μας η Αμερική. Εγώ είμαι και Αμερικανός σπουδαγμένος, όπως καταλαβαίνετε, πολλά χρόνια στην Αμερική, άρα μπορώ και από πίσω να πιάσω και ορισμένες, όχι όλες, ορισμένες λεπτομέρειες. Το άλλο που έχει πει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται την Τουρκία, ενώντας πάντα ο Αμερικάνος, όχι ότι με την έννοια της συμμαχίας. Έτσι, θα πρέπει να το δούμε αυτό, να ξεχάσουμε Ελλάδα-Τουρκία και το βλέπει ως συμμαχία, ιδιαίτερα με τα γεωπολιτικά που μοιάζει. Και να πω και αυτά που είπε ο αγαπητός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νιν, ότι θα πρέπει να δώσουμε μία ευκαιρία στην Τουρκία. Εγώ δεν μπορώ να δω, δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η υποχρέωσή μας, αλλά εγώ δεν μπορώ να δω, τουλάχιστον από τις χώρες που με έχει στείλει έξω, οι συμμαχικές χώρες όλες, που με έχει στείλει έξω η πατρίδα, είτε αυτό λέγεται Γερμανία, είτε λέγεται Ολλανδία, είτε λέγεται Αγγλία και βέβαια είτε λέγεται Αμερική, ότι κάποιοι μπορούσαν να σκεφτούν κάτι για την κυριαρχία τους. Απλώς λέω ότι ήμουν παραλαβή του Λίμνος και δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη με τους Ολλανδούς ή με τα πλοία, δηλαδή καινούργια πλοία, γιατί νομίζαμε ότι πουλούσαν το σπίτι τους. Τι θέλω να πω με όλα αυτά και πού θέλω να καταλήξω, ότι πρώτα πρέπει να καταλάβουμε, θα ξαναγυρίσω στο θέμα του πατριωτισμού, γιατί γίνεται εκμετάλλευση, σας είπα, από πατριδοκάπλους. Πρώτα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε Έλληνες και χωρίς πατρίδα, όλος μας αυτός ο πολιτισμός και όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν. Καταλάβουμε τι σημαίνει
Αριστοτέλης, Σοκράτης, Ισοκράτης, Σχύλος και όλα τα συναφή, Σεφέρης άμα θέλετε, Νότρα και όλα τα συναφή. Αφού λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, πάμε με τους εξ Ανατολών γειτονές μας και λέμε μάλιστα τα θέματα, γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές όπως ανέφερε ο κύριος Αποστολάκης, ότι αυτά θα έρθουν μπροστά μας. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω για την αποστρατικοποίηση των νήσων, γιατί νομίζω το κάλυψα με την εισαγωγή, αλλά θα πω και δύο πράγματα γι' αυτό, επειδή τέθη προηγουμένως. Πάμε λοιπόν να πούμε για τα 12 μίλια. Πριν από τα 12 μίλια υπάρχουν οι γραμμές βάσεως, οι οποίες είναι must να γίνουν, και οι γραμμές βάσεως, για να καταλάβετε, είναι ότι ο κάθε κόλπος που είναι 24 μίλια κλείνεται, γίνεται δηλαδή έδαφος. Θα πρέπει δηλαδή ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να πείσω τον αδελφό μου. Εντάξει, δεν είμαστε και νησιώτες για να το καταλάβει κάποιος. Το τι σημαίνει ΑΟΣ και το τι σημαίνει Ελλάδα. Και το ΑΟΣ, πολλοί το έχουν βάλει με τους υδρογονάνθρακες, λέω για παράδειγμα, και το χρήμα, δεν είναι εκεί το θέμα. Δείτε την αλία, δείτε τα αιωλικά πάρκα, δείτε την ενέργεια για το μέλλον. Δείτε το μέλλον των παιδιών μας. Δείτε λοιπόν από τους συμμάχους, και λέω για τους Αμερικάνους, γιατί βρισκόμαστε στην Αμερικανική Ένωση, που έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις, πώς διευθετίζουν τα θέματα της ΑΟΣ και με τον Καναδά και τις διαφωνίες που έχουν και με την Κούβα. Άρα θεωρώ ότι μπορούν οι σύμμαχοί μας να πιστούν, διότι το έχουν κάνει αυτοί πριν από μας, υπό την προϋπόθεση ότι εμείς είμαστε αγκυροβολημένοι στο διεθνές δίκαιο και δεν το εφαρμόζουμε ακόμη και όταν μας συμφέρει. Άρα μπορούν να μας καταλάβουν. Πάω λοιπόν και λέω γραμμές βάσεως. Γραμμές βάσεως είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Δεν κοστίζει. Είναι δικό μας και εξασφαλίζουμε το... Ποιο είναι το πλεονέκτημα των γραμμών βάσεως. Δεν θέλω να μπω στα... Θέλω καθαρά να μιλήσω στρατιωτικά. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των γραμμών βάσεως. Ότι επεκτείνουμε την Ελλάδα, που είναι δικό μας, έτσι, δεν είναι μόνο διεθνές δίκαιο, ούτε υπάρχει και αντιπαράθεση με τους απέναντι. Πάμε, το κλείνω αυτό. Αυτό έπρεπε να γίνει. Το ναυτικό έχει την υδρογραφική υπηρεσία, έχει ξεκινήσει, τα λέω για εσάς, και εκ δεξιών και αριστερών κλπ. Έχει ξεκινήσει, όχι το λέω, γιατί άκουσα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και έχετε υπόψη σας εξεπλάγιν, όταν λέει ότι φέραμε απ' έξω άτομα. Και όντως θα πρέπει να πάρουν και έξω άτομα, δικηγορικά γραφεία, πολύ πιο έμπειρα, Άγγλους κλπ. Να μας κάνουν τις γραμμές βάσεως και τα 12 χωρικά, όταν το ναυτικό το έχει κάνει από το 1982. Και επειδή το θέμα το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό της ΑΟΣ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει παραπληροφόρηση, πάμε στα 12 μίλια. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική μας, εύχομαι να το ξεπεράσουν αυτοί που είναι εδώ, έχουν ένα φοβικό σύνδρομο. Άρα είμαι της αρχής, παρότι τα 12 μίλια θα πρέπει να γίνουν σε όλη την επικράτεια, ό,τι γίνεται καλόν είναι. Βέβαια και με συζήτηση με τους συμμάχους μας, γιατί θα πρέπει να έχουμε την... Η δικιά μου η εμπειρία λοιπόν, και αυτά που έχω συζητήσει εγώ και όποτε έχω συζητήσει και ήμουν ευθύς στο λόγο μου και με εδραίες πεπιθήσεις αυτό που πίστευα, και μιλάω και με τους φίλους μας, τους Αμερικανά, ποτέ δεν είχα ενδιασμό το τι αφορά τα 12 μίλια, ό,τι αφορά την υποστήριξή τους, ή αν μπορούμε ή όχι να το κάνουμε νομικά. Θεωρώ, ασχέτως τι λέει ο απέναντι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, θα φτάσω στο διατάφτα, μην με βλέπετε που σηκώνω έτσι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε τη στήριξη. Το πιο δύσκολο για μένα είναι η ΑΟΣ, και είναι η ΑΟΣ όπως το έχουμε δρομολογήσει. Διότι εγώ δεν πιστεύω στη λέξη. Πολλοί λένε δεν έχω ταμπού να μιλήσουμε με την Τουρκία. Μάλιστα, όποτε μίλησα με τους αντίστοιχους, ο κύριος βέβαια Πουστολάκης έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, λόγω των καθηγόνων που έχει. Όποτε είχαμε δίκιο, πάντα το βρήκαμε. Μπορεί να είχαμε τη διαμάχη και πάντα θα την έχουμε ανεξαρτήτως των εκλογών. Αυτά τα θέματα νομίζω θα πρέπει να επιληθούν. Ξεκινήσαμε με την Ιταλία και χάσαμε κυριαρχία. Ασχέτως αν αυτό λέγεται αλληλεία,
αν έχουμε στην υφαλοκρηπίδα. Δεν θέλω να μπω στις αποφάσεις που έχει βγάλει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για όλα τα θέματα της υφαλοκρηπίδος και ιδιαίτερα της ΑΟΣ, που προφανώς δεν είναι, θα πρέπει να πάει κανένας με αυτό που λέει το Διεθνές Δίκαιο. Δεν είναι το maximum αυτό που λέει το Διεθνές Δίκαιο. Είναι αυτό που έχουν συμφωνήσει όλοι, που ακόμη και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, αν θέλετε και οι Ισραηλίτες, δεν το έχουν υπογράψει, αλλά έχει γίνει πλέον εθιμικών δίκαιων. Είναι όπως ήταν παλιά τα τρία ναυτικά μίλια που λέγαμε, περίπτωση Κερκύρας. Και επειδή ακούω πολλούς που λένε το Ισραήλ υπέγραψε στην ουσία λίγο πολύ τη μέση γραμμή με την παρέμβαση, με τη βοήθεια μάλλον των Αμερικανών. Δεν είναι αυτό που λέμε που δώσαμε εμείς στην Αίγυπτο. Άρα ξεκινήσαμε με την Ιταλία. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή συμφωνία. Δεν είναι καλή. Δεν είναι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και μιλάμε για φίλους και συμμάχους τώρα, έτσι. Και δεν κατακρίνω αυτούς, γιατί θεωρώ η μία υπογραφή είναι η δικιά μας. Φτάνουμε στην Αίγυπτο, που δώσαμε μία Κρήτη στην ουσία. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται από πίσω. Αλλά όλα αυτά μπορεί να πει κανένας, μας ενοχλεί το 5% στην Αίγυπτο, που είναι μεγαλύτερη χώρα με την οποία έχουμε καλή σχέση και θα πρέπει να έχουμε, και το κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή και με τους Άραβες. Όχι, καθόλου δεν με ενοχλεί. Απλώς λέω ότι με την Κύπρο υπέγραψε αυτό που υπέγραψε και ενοχλούμε το τι θα γίνει από τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικά, δηλαδή το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Και θα έρθει κάποιος τώρα πάρα πολύ εύκολα, επειδή τα ακούω και τα ακούω πάρα πολλές φορές. Και καλά, κύριε Χριστίδη, ή καμιά φορά που μου λένε με τον τίτλο μου. Και τι θέλετε δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, πόλεμος. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα. Όχι, διάλογος πρέπει να γίνει. Τρεις είναι, τέσσερις θα πω είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Διάλογος προφανώς, ειρηνικά πρέπει να γίνει. Μάλιστα, ποιες είναι, τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Πρώτον, διάλογο με απευθείας διάλογο, δηλαδή τα δύο κράτη σαν αρχή. Το δεύτερο είναι προφανώς με τον διεθνή παράγοντα, τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα. Ακούω το θέμα της Χάγης, ασχέτως τι πιστεύει ο καθένας ή αν εγώ πιστεύω το Αμβούργο που λέμε για την ΑΟΣ κλπ. Μάλιστα, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις που θα πάμε στη Χάγη. Γιατί εκεί εμπλέκεται και η αποστρατικοποίηση και όλα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πάμε. Πώς το έχουμε συμφωνήσει και με ποιες προϋποθέσεις θα πάμε στη Χάγη. Οπότε μπορώ να σας βάλω 10 προϋποθέσεις εγώ από στρατικοποίηση και όλα αυτά, να πάρω αυτά που δικαιούμαι σαν κυριαρχία όλα πίσω και να πάμε να μείνουμε σε αυτά που πρέπει να δώσουμε. Και το τρίτο είναι ο πόλεμος. Εγώ λέω αποτροπή ή πόλεμος. Εντάξει, πολλοί λένε τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Έτσι. Εγώ δεν το βλέπω ότι είναι αποτροπή, βλέπω σαν ειρήνη. Δεν λέω πόλεμος. Η αποτροπή έχει την έννοια της ειρήνης. Το έχουν πει και οι αρχαίοι Έλληνες, το λένε και οι αριστοτελικοί, τουλάχιστον οι σχολές πολέμου που σπάζουν τον Αριστοτέλη, ότι για να αποφύγεις τον πόλεμο θέλει χρήμα. Και η χρήμα είναι αποτροπή. Είναι ένα κόστος αυτό. Μάλιστα να το δώσω. Αυτό όμως σημαίνει ισχύς. Εδώ θα ήθελα στον κύριο Αποστολάκη, γιατί θα πάω στο θέμα, επειδή έχω περάσει από την αμυντική βιομηχανία, στη ρίση που είπε ότι θα είμαστε μόνοι μας και το πιστεύω, λέω πώς μπορεί κάποιος να είναι μόνος του και με ποια εθνική αμυντική βιομηχανία. Όταν ο πόλεμος της Πίνδου βγήκε με τα πυρομαχικά της Πυρκάλ. Και επειδή έχω περάσει από διευθύνων σύμβουλος της Πυρκάλ, ξέρω όλες τις παθογένειες που έχουν τα ΕΑΣ ή τουλάχιστον αυτά που έζησα εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύεις την αμυντική σου βιομηχανία. Δεν σημαίνει ότι διαλύεις την αμυντική σου βιομηχανία. Πρέπει να βρεις λύση να την τακτοποιήσεις, εάν τη θέλεις. Εκτός εάν δεν τη θέλεις. Εντάξει. Για να κλείσω και το θέμα, γιατί έχουμε και την Ουκρανία. Εκτός εάν δεν τη θέλεις. Λέω με τα πυρηνικά που τα τραβήξανε τότε όταν γίνανε οι συμφωνίες. Και τέλος θα μιλήσω λίγο για το ναυτικό. Έχω μια ευαισθησία και στην Κύπρο και θα ήθελα να γίνει γνωστό σε όλους. Εμείς από τη CIA, άκρως απόρριτα παλιά έγγραφα, τα οποία έχουν αποχαρακτηριστεί και είναι αδιαβάθμιτα πλέον, γνωρίζουμε
πάρα πολύ καλά και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, το πώς βλέπουμε μπροστά, ότι το Αιγαίο από την Κύπρο θα πρέπει να ξεχωρίσει. Δεν πρέπει να είναι πακέτο. Ας διαβάσουμε λοιπόν πολύ καλά το μέντορα του σημερινού Τούρκου Προέδρου, τι γράφει ο Νταβούτογλου στο βιβλίο «Στρατηγικό βάθος». Να το διαβάσουμε, να το κατανοήσουμε και να δούμε το πώς πρέπει να επιλύσουμε το θέμα. Αν θα πρέπει το Κυπριακό να σπάσει από το Αιγαίο. Διότι αν σπάσει, απευθύνομαι και στους συμμάχους μας, θεωρώ, δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, ότι θα είναι, αν χάσει το Αιγαίο η Ελλάδα θα είναι μια πυροβολαρχία, θεωρώ όμως ότι και η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα πάσχει με τον τρόπο σκέψεως του γείτονά μας. Ίσως θα πρέπει στο Πρεζίδιο, γιατί διδάσκονται οι Αμερικάνοι πριν έρθουν, να διδάσκονται καλύτερα την περιοχή μας. Πώς σκέφτεται η Ανατολική Μεσόγειο συγκεκριμένα. Και θα κλείσω με τα θέματα των, όχι μόνο των εξοπλισμών, και του ναυτικού, γιατί αυτό ξέρω πάρα πολύ καλά, με τις παραιτήσεις και όλα τα υπόλοιπα που δεν... Θέματα εξοπλιστικά ή αυτό που λέμε, έχουμε δώσει όλοι μας από την τσέπη μας περίπου 14, πόσο είπατε, 14-15 δις. Ένα ασύλληπτο ποσό. Ένα ασύλληπτο ποσό για μία τετραετία. Δίνεις αυτά τα χρήματα, όχι αβλεπή, λέω υπό προϋποθέσεις. Και θα σας πω λοιπόν αυτό που κάνουν οι σύμμαχοί μας. Και θα σας πω αυτό που κάνει το Ισραήλ, γιατί θεωρώ ότι το Ισραήλ έχει πατριωτική τελειότητα, στο δυνατόν σε σχέση με μας, αυτό που κάνει οι Ολλανδοί, οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι. Το πώς, για να στηρίξεις την βιομηχανία σου, επειδή εσύ δεν έχεις, θα πρέπει προφανώς να σου έρθει η γνώση. Η γνώση λοιπόν αυτή που θα πρέπει να σου έρθει πίσω ή να συνεργαστείς, αυτό έχει και για εσάς τους δύο περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, για το μέλλον, ή για να συνεργαστείς με τους συμμάχους ή αυτό που θα αποφασίσεις, θα πρέπει να ενισχύσεις την εθνική σου αμυντική βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι από τα χρήματα που θα δώσω, ορισμένα θα έρθουν πίσω. Τι κάνουν λοιπόν, δεν λέω αυτό που κάνει το Ισραήλ ή η Τουρκία, οι Αμερικάνοι έχουν τη δικιά τους, οπότε δεν είναι μόνο δίνουν, και όντως μας έχουν δώσει κατά καιρούς πολλά οι Ολλανδοί, θα έρθουν πίσω αυτά τα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα, εσύ σαν αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να τα αξιοποιήσεις και να βγάλεις ένα προϊόν. Κλείνω λοιπόν αυτό το θέμα, διότι αυτά που δίνουμε χωρίς αντίκρισμα τα θεωρώ αδιανόητα και πώς το δεχόμαστε, ότι το καλύτερο πράγμα είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι money in, money out. Δηλαδή είναι οι κοινοπραξίες. Έχουμε κοινοπραξίες, είμαστε σε πρόγραμμα της καλύτερης κοινοπραξίας με το ESSM, με το ΣΥΣΠΑΡΟ, έχω υπηρετήσει εκεί και το ξέρω και όλα αυτά δεν τα αξιοποιούμε. Δεν τα αξιοποιούμε. Δηλαδή η αμυντική μας βιομηχανία ήταν το 30% που είναι ο μέσος διεθνής όρος, στα 15 δις είναι 5 δις. 5 δις δηλαδή στην Ελλάδα για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, για τα παιδιά μας, για τους μηχανικούς που βγήκαν έξω, για τους ναυπηγούς που βγήκαν έξω, για τις 700.000 τον ανθό ναυτικό και ένοπλες δυνάμεις. Προσπαθούμε να δώσουμε, να φτιάξουμε... Προσέξτε αυτό, κύριε Υπουργέ, διότι, όχι, έχετε κάνει και αγεθά και λοιπά. Ναύσταθμος Βόλου, 350. Τρελαίνομαι. Συγγνώμη που το λέω. Τρελαίνομαι. Εμείς να δείτε, κυριαρχία, πώς τρελαίνομαστε. Όταν ο Αμερικάνος έχει 1,5 ναύσταθμο, ο Καναδός έναν,
ο Ολλανδός έχει συρρυκνώσει, το έχω ζήσει. Και εμείς πάμε να ανοίξουμε τρίτο ναύσταθμο, λέω για το προσωπικό. Στο Βόλο, στο Βόλο, ναι. Ναι, στο Βόλο. Μαγαζιτικό. Και προσπαθώ να δω, δηλαδή διαβάσει. Έχουμε... Ναι, 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 έχετε δίκιο. Έχουμε... Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αρίστους αξιωματικούς. Το ναυτικό έχει και άριστο αρχηγό, έτσι. Δεν το λέω με την έννοια, λέω για το κοινό νέο. Έχω γράψει ένα άνθρωπο. Ναι, το έχω δει και πολλοί έχουν γράψει. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιληφθούμε. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε το πώς ξοδεύουμε τα χρήματα. Το δεύτερο, πήραμε τις νέες Μπελαρά. Ό,τι καλύτερο σε τεχνολογία. Ναι, όταν εννοώ το 26. Είναι δρομολογημένο, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει. Το τι έχουμε κάνει επάνω σε αυτό δεν θα το σχολιάσω. Είναι ενδοναυτικό, οπότε δεν μπορώ να πω και κάτι για το. Το τι θα πω όμως από την εμπειρία που είχα σαν πλήρωμα παραλαβής. Αυτά τα καράβια, δηλαδή το hardware, στην ουσία έχουμε δώσει για να πάρουμε. Το software που είναι τα παιδιά μας, στην ουσία, η στρατιωτική, το μέλλον θα πρέπει να ξεκουραστεί ή δυνατόν. Δεν είμαι της αρχής, τη στιγμή που η χώρα, οικονομικά, δεν ξέρω οικονομικά, για να είμαι ειλικρινής, έχει πρόβλημα, όλοι συνεισφέρουν. Εντάξει. Και λέω τα απλά τώρα που γίνονται. Δεν λέω την αδικία που υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις και την γνωρίζω. Όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν. Άρα όλοι σημαίνει όλοι. Άρα σημαίνει και οι ένοπλες δυνάμεις επί της αρχής. Και όπως συνεισφέρανε και το 12. Αυτά τα καράβια λοιπόν, που είναι η καλύτερη τεχνολογία η οποία υπάρχει στην Ευρώπη, γιατί επιλέξαμε ευρωπαϊκό μοντέλο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το έχουν οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί. Θα είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε sensors, και αντί να έχουμε πλήρωμα μέσα 30 άτομα μέσα στο ίδιο το καράβι κάθε μέρα για να κάνει βάρδια για θέματα ασφαλείας, τα έχουν όλα με ηλεκτρονικά. Το έχουμε ίντερνετ. Βλέπουμε από εδώ το τι γίνεται, με το κινητό μας δηλαδή. Και εξακολουθούμε, επάνω σε αυτό το. Με ό,τι καλύτερο έχουμε. Εντάξει, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Λέω μια ταλαιπωρία. Η δεύτερη ταλαιπωρία, και νομίζω ότι θα πρέπει σοβαρά όποια κυβέρνηση βγει επάνω, δεν λέω για το θέμα της Κορεδίας, γιατί έχω εικόνα, αλλά δεν απευθύνω. Θεωρώ περισσότερο ότι θα πρέπει να δοθεί μια πρόταση και όχι το διατάφτα που λίγο πολύ, τουλάχιστον εμείς το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε. Η νέα κυβέρνηση που θα βγει επάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το στράτευμα αυτή τη στιγμή είναι το προσωπικό. Και δεν θα μπω στα οικονομικά, για να είμαι ειλικρινής, γιατί και αυτό πρέπει να το δει, αλλά δεν εξαρτάται από το παρόμοιο. Το προσωπικό, λοιπόν, όπως είναι δομημένο, δεν έχουμε καμία πυραμίδα. Εγώ είχα την ατυχία, όταν ήμουν αρχηγός, να υπάρχουν πολλές αποστρατείες, οικειοθελείς τότε. Διότι φοβόταν ο κόσμος, θα χάσει το εφάπαξ, δεν μπορούσε να έρχεται στη δουλειά γιατί κοπήκαν πάρα πολλά και προτίμησε να είναι στο σπίτι, παρότι ήμουν αντίθετος επάνω αυτό. Το ναυτικό, λοιπόν, παρότι είχε μια πολύ δυνατή ροή επιχειρησιακή, έχασε πολύ άξιο προσωπικό, ειδικά το ναυτικό. Το ίδιο ισχύει και σήμερα, με ίσως με χειρότερες προϋποθέσεις. Διότι τότε είχαμε τον ξένο που λέγαμε, οι Ευρωπαίοι που ήρθαν, δεν είχαμε αυτό. Τώρα έχουμε και το εσωτερικό κομμάτι μέσα μας, ότι μήπως μας... Άρα, το θέμα του προσωπικού είναι μισθολόγιο, τελειώνω. Έχουμε και το debate μετά, ναι, γι' αυτό. Είναι μισθολόγιο... Α, τώρα που είπατε, να πω και κάτι άλλο. Θυμήστε το. Όχι, θα είναι σαν ερώτηση. Περιμένω μια ερώτηση, ναι. Το θέμα μισθολόγιο-βαθμολόγιο είναι δηλαδή το πώς πρέπει να είναι, είναι το κρίσιμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά πολιτικό θέμα να το λύσει. Και νομίζω εκεί θα πρέπει να δώσετε, το ξέρετε πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα για το... Τον έχετε κάνει αμέσως υπουργό, κύριε Αρχή, έτσι. Τον έχετε κάνει υπουργό. Εσείς που είσαστε έγκυρος δημοσιογράφος, το έχω να το πω αυτό, το έχω μέσα μου, αλλά νομίζω ότι έχω ηθική υποχρέωση και παρακαταθήκη στους νεότερους και στο ακροατήριο. Εσείς που είσαστε έγκυρος δημοσιογράφος και τα ψάχνετε, και επειδή εγώ είμαι τα το Κέσαρι στον Κέσαρι, και όχι να οι πατριδοκάπηλοι και άλλοι να το εκμεταλλεύονται, ψάξτε λοιπόν για το 20
τις ποιες ήταν, δεν θέλω να πω, ποιοι θα πρέπει να πάρουν τα εύσημα, τα του ναυτικού το ξέρουμε, αλλά ακόμη και στον Εύρο, και ποιες ήταν οι εντολές που δοθήκανε. Ψάξτε το λίγο, έχει... Ευχαριστώ πολύ. Έχει γραφτεί, κύριε Αρχηγέ, πάντως είναι ο αρχηγός τόνος. Επειδή ξέρω τι έχει γραφεί, επειδή ξέρω τι έχει γραφεί, σας προκαλώ να το ψάξετε ακόμη περισσότερο. Να δείτε λοιπόν και τι έχει διαταχθεί. Μάλιστα. Θα το κάνουμε, κύριε Αρχηγέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Χριστίδη. Θα κλείσουμε με τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, ο οποίος είναι γνωστός δικηγόρος και υποψήφιος βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα. Έχει ένα χαρακτηριστικό ο κύριος Ματζουράνης. Όσες φορές έχει έρθει στο Μιλιτέρ, αν και είναι πρωταγωνιστής σε πολλά καυτά θέματα της επικαιρότητας, μας θέτει ως όρο ότι ο μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης θα έχει να κάνει με την εθνική άμυνα και τα εθνικά θέματα. Οφείλω να ομολογήσω, και γι' αυτό του ζήτησα να έρθει, ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος που έχει τόσο ψηλά στην ατζέντα του αυτά τα θέματα, δηλαδή εθνική άμυνα και εθνικά θέματα, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος εσάς, κύριε Ματζουράνη, λοιπόν, γιατί το δικαιούστε. Ευχαριστώ για την κολακευτική εισαγωγή. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά τις εισηγήσεις τριών στρατιωτικών με βαρύ βιογραφικό, είναι λογικό να με συνέχει ένα αίσθημα εκφραστικής ανεπάρκειας. Αλλά λόγω πολύχρονης εμπειρίας, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσω. Είμαστε βέβαιοι. Οι έμποροι του πατριωτισμού στην πατρίδα μας, οι γνωστοί πατριδοκάπηλοι, έχουν δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι το μονοπόλιο του πατριωτισμού ανήκει στη δεξιά. Ενώ ο διεθνισμός της αριστεράς είναι αντίθετος ή δεν συνάδει με τον πατριωτισμό. Ωστόσο, η ιστορία της πατρίδας μας αποδεικνύει ότι η αριστερά υπήρξε μια πατριωτική δύναμη και παραμένει μια πατριωτική δύναμη. Και η πιο τρανή απόδειξη, και θα μείνω εδώ, ότι η αριστερά ήταν και είναι πατριωτική δύναμη, είναι η ακόλουθη. Όσο και να ψάξετε, δεν θα βρείτε ούτε ένα αριστερό να ντύθηκε γερμανοτσολιάς ή να υπηρέτησε στα τάγματα ασφαλείας. Επιτρέψτε μου τώρα να αρχίσω με την αναγωγή σε ένα γενικότερο προβληματισμό. Πρώτον, ο απανταχού ελληνισμός είναι ενιαίος. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει το ίδιο στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Θράκη, Αιγαίο και Κύπρος είναι μία ενιαία ελληνική γραμμή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αμυντικά ενιαία. Δεύτερον, η τουρκική απειλή, που είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές, από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνισμού, μαζί με το δημογραφικό, είναι ένα δομικό στοιχείο της τουρκικής κοινωνίας. Δεν είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο που έχει μια έξαρση με τον Ερντογάν και θα καλμάρει είτε με τους σεισμούς είτε με οτιδήποτε άλλο. Όλες οι τουρκικές ελίτ, η πολιτική, η οικονομική, η στρατιωτική, η διπλωματική, έχουν βαθιά ριζωμένη την πεποίθηση ότι η συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να αναθεωρηθεί. Και πρέπει να αναθεωρηθεί το πρώτον στο Αιγαίο. Αυτό τι απαιτεί? Αυτή η μονιμότητα της τουρκικής απειλής απαιτεί να αντιμετωπίσει ο ελληνισμός, και δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε τη λέξη πατρίδα, ούτε τη λέξη έθνος. Το έθνος, για μας τους αριστερούς, είναι ο λαός στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Αυτό είναι το έθνος. (Κλήσεις)
εκτός από αίσθημα ευθύνης, τη μόνιμη τουρκική απειλή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και με αίσθηση του μέτρου. Τι θα πρέπει να γίνει στις μέρες μας, όπου παρά την disaster diplomacy και τις γλύκες που υπάρχουν τώρα και ας έχουν περιοριστεί οι επί του πεδίου παραβιάσεις, όμως οι προκλητικές δηλώσεις συνεχίζονται, οι προκλητικές, οι απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος του ελληνισμού συνεχίζονται είτε από τον Ερντογάν, είτε από τον Τσαβούσογλου, είτε από οποιονδήποτε άλλο Τούρκο πολιτικό, τον Κιλιμάντζαρογλου, είναι και δύσκολο το όνομά του. Στις σημερινές συνθήκες της επιθετικότητας της Τουρκίας, στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι ακόλουθες θέσεις. Είναι θέσεις προσωπικές και πιστεύω ότι εκφράζουν και πρέπει να γίνουν κτήμα όλων των Ελλήνων, είτε είναι δεξί είτε είναι αριστερή. Πρώτον, στις ένοπλες δυνάμεις έχει δημιουργηθεί μια νέα σχολή σκέψης. Πολλοί πατριώτες στρατιωτικοί παλιά έλεγαν ότι η Κύπρος είναι μακριά. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Κύπρος δεν είναι μακριά. Και το πολεμικό μας ναυτικό και η αεροπορία μπορούν να δείξουν σε όλους ότι η Κύπρος είναι κοντά. Και η Κύπρος είναι κοντά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι και στην καρδιά των Ελλήνων. Το δεύτερο. Ένας ενιαίος κίνδυνος, και ο τουρκικός κίνδυνος είναι ενιαίος για τον ελληνισμό, πρέπει να έχει ενιαία, κοινή αντιμετώπιση. Μετά το 1974 και την κατάληψη περίπου του 36% της Κύπρου από τους Τούρκους, έχουμε καταληφθεί από ένα σύμπλεγμα αδυναμίας. Έχουμε πέσει στην παγίδα που μας έχουν στήσει, ότι πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη. Και επειδή δεν θέλουμε πόλεμο, διαλέγουμε την ειρήνη. Αλλά για να διαλέξουμε την ειρήνη, θα πρέπει να είμαστε καλά παιδιά. Θα πρέπει να υποχωρούμε και εφόσον η άλλη πλευρά είναι παράλογη, εμείς πρέπει να είμαστε λογικοί και να συνεννούμε. Αυτό περίπου μας λένε οι φίλοι και σύμμαχοι. Εάν επικρατήσει αυτή η αντίληψη, η υποχώρηση και η εθνική ταπείνωση είναι μονόδρομος. Όσοι θέλουν την ειρήνη, τελικά θα καταλήξουν σε σύγκρουση και σε πόλεμο με ταπεινωτικές συνέπειες. Πρέπει να περάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες σήμερα, όπως και χθες, είναι έτοιμοι να υπερασπίσουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά τους. Διαφορετικά, αν το μήνυμα είναι ότι υπάρχουν περιθώρια υποχώρησης σε αυτά τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε στις διαπραγματεύσεις θα υπάρξουν υποχωρήσεις και άσχημα αποτελέσματα. Δεν αρκεί να έχεις τακτικές συμμαχίες, να έχεις ισχυρή αποτρεπτική δύναμη με τις ένοπλες δυνάμεις σου, για να είσαι αξιόπιστος σε εχθρούς και φίλους, θα πρέπει όλοι να πιστεύουν ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσεις την αποτρεπτική σου δύναμη. Με βάση αυτές τις γενικές τοποθετήσεις, θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα των Έλληνο-τουρκικών διαφορών. Ο όρος είναι αδόκιμος. Ελληνοτουρκική διαφορά είναι μία. Στον πληθυντικό μπορούμε να μιλάμε για ελληνοτουρκικές διεκδικήσεις, για τουρκικές διεκδικήσεις. Η Ελλάδα με την Τουρκία έχει μόνο μία διαφορά, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Όλα τα άλλα είναι τουρκικές διεκδικήσεις που ήταν εν υπνώση μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και την περίοδο της ελληνοτουρκικής φιλίας Ατατούρκ, Βενιζέλου, κυρίως λόγω αδυναμίας της Τουρκίας στρατιωτικής, αλλά μετά το 1973 και την ανακάλυψη των πετρελαίων στον Πρίνο, άρχισαν οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Έκτοτε
βήμα-βήμα αυτές πολλαπλασιάζονται. Και φτάσαμε στο αδιανόητο να αμφισβητούν όχι 152 ακατοίκητες ή κατοικημένες νησίδες, αλλά να αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στη Χίο, στη Λέσβο και στα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί λέει στις συνθήκες προβλέπονταν η αποστρατιωτικοποίησή τους. Και τώρα τα έχουμε στρατιωτικοποίησει. Είναι αλήθεια. Αλλά γιατί τα στρατιωτικοποίησαμε και πότε? Μετά το 1974. Όταν η Τουρκία είχε καταλάβει 36% του Κυπριακού εδάφους, που είναι κομμάτι του ελληνισμού, μπορεί να μην είναι τμήμα της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους, αλλά είναι κομμάτι ζωντανό του ελληνισμού και απειλούσε τα νησιά του Αιγαίου. Και πώς τα απειλούσε? Με τη στρατιά του Αιγαίου, με τα αποβατικά στη Σμύρνη και στα άλλα νησιά, και στα άλλα λιμάνια της Μικράς Ασίας. Και σύμφωνα με ρητή διάταξη του καταστατικού του ΟΗΕ, η χώρα μας είχε δικαίωμα άμυνας. Και το υλοποίησε αυτό το δικαίωμα, το άσκησε και εξόπλισε τα νησιά. Δεν ξέρω αν τα εξόπλισε αρκετά, υπεραρκετά, πάντως για να ζητάνε τόσο επίμονα οι Τούρκοι την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και δυστυχώς ο απερχόμενος Αμερικανός υπουργός του Τραμπ έκανε μία δήλωση στο τελευταίο ταξίδι του στην Ελλάδα. Μίλησε για μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος στο Αιγαίο. Τι σημαίνει μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος στο Αιγαίο? Δηλαδή αφοπλισμός των νησιών μας και απομάκρυνση, αυτό θέλουν οι Τούρκοι, σε βάθος 200 χιλιόμετρων της στρατιάς του Αιγαίου και του αποβατικού στόλου στα λιμάνια κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο. Και η στρατιά και τα αποβατικά πλοία έρχονται σε μία μέρα απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου. Οι πύραυλοι όμως, εξωσέτ και άλλοι, δεν μπορούν να πάνε σε μία μέρα. Και αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι είναι την πυραυλική άμυνα των νησιών του Αιγαίου. Επομένως, θέμα συζήτησης για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορεί να δεχθεί καμία ελληνική κυβέρνηση. Παρά μόνο εάν έχουμε καταληφθεί, αν έχουν καταληφθεί η Αθήνα και οι άλλες πόλεις της Ελλάδας από τουρκικές δυνάμεις. Έρχομαι τώρα στην μοναδική διαφορά που υπάρχει και που δέχεται η Ελλάδα, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Δυστυχώς τελευταία η κυρία Μπακογιάννη ακολούθησε ο βγαλμένος από την Αφθαλήνη κύριος Καρατζαφέρης, δήλωσαν ότι μπορεί να γίνει στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του Αιγαίου, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πριν καν την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και ακολούθησε ατυχώς μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στα παραπολιτικά και μία αντίστοιχη στην Καθημερινή, όπου έκανε λόγο, όπου μίλησε για επίλυση της διαφοράς για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί lapsus linguae, λάθος γλωσσικό, αστοχία γλωσσική. Γιατί το επανέλαβε δύο φορές σε δύο πρόσφατες συνεντεύξεις και το είχε πει για πρώτη φορά σε μία συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ από το Μουσείο του Λούβρου όταν είχε πάει σε κάποιο ταξίδι στο Παρίσι. Τι σημαίνει επίλυση των διαφορών για τις θαλάσσιες ζώνες? Θαλάσσιες ζώνες δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα,
Δεν είναι μόνο η ΑΟΣ, δεν είναι μόνο η συνορεύουσα ζώνη, είναι και τα χωρικά ύδατα. Υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το πλάτος των χωρικών υδάτων που είναι 6 μίλια. Αναγνωρίζει η Ελλάδα τέτοια διαφορά? Είναι μεγάλη απόκληση από την πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το 1974 μέχρι σήμερα. Και δυστυχώς δεν έγινε διορθωτική δήλωση. Αυτή η λογική, αυτές οι επικίνδυνες συνταγές μπορεί να οδηγήσουν σε τραγικά αποτελέσματα για τον ελληνισμό. Η μόνη συζήτηση για την Αιγαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τα χωρικά ύδατα, είναι το δικαίωμα της Ελλάδος να τα επεκτείνει στα 12 μίλια, όχι παντού, όχι δηλαδή μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας. Εκεί και η συνθήκη, η Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει άλλες ρυθμίσεις. Για να δείξω πόσο σοβαρό είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας, θα ξεκινήσω από μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης το 1969, όπου δεν ίσχυε η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, αλλά ίσχυε η Σύμβαση της Γενέβης, η οποία όμως η διάταξη σχετική που εφαρμόστηκε εκεί έχει μεταφερθεί αυτούσια και στη νέα Σύμβαση του 1982. Η διαφορά ήταν μεταξύ Γερμανίας, Ολλανδίας και Δανίας και αφορούσε τη μέθοδο χάραξης των ορίων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ τους, στη Βόρεια Θάλασσα. Εκεί το δικαστήριο πήρε μία απόφαση η οποία είναι οδοδείκτης για την ομολογία του κατόπιν. Τι είπε? Είπε ότι η υφαλοκρηπίδα ανήκει ύψο φάκτο και αμπινίτσιο στο παράκτιο κράτος. Τι θα πει αυτό? Το ύψο φάκτο σημαίνει εκ των πραγμάτων. Είναι νομικός όρος, λατινογενής, λατινικά. Το αμπινίτσιο εξ αρχής. Δηλαδή, η υφαλοκρηπίδα ανήκει εκ των πραγμάτων και εξ αρχής στο παράκτιο κράτος. Προσέξτε παραπέρα. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενέργεια για έρευνα και εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου. Κατά συνέπεια, η οριοθέτηση δεν αποτελεί διανομή ενός αδιαιρέτου πράγματος. Δεν θα μοιραστούμε δηλαδή με την Τουρκία κάτι που ανήκει από κοινού και σε εμάς και στην Τουρκία. Γιατί με τη διανομή κάποιος αποκτά κάτι, ενώ με την οριοθέτηση πάβει η αμφισβήτηση. Δηλαδή όταν λέμε οριοθέτηση και όχι διανομή, λέμε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να οριοθετήσει την αμφισβήτηση. Ποια αμφισβήτηση? Την αμφισβήτηση της Τουρκίας, η οποία τι λέει? Πρώτον, τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Άρα πώς θα οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Θα πάρουμε από την γραμμή βάσης της ακτές της Μικράς Ασίας ως γραμμή βάσης και ως γραμμή βάσης της ακτές της Στερεάς Ελλάδος, της Εύβοιας. Αυτό είναι ευθέως αντίθετο στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Τι λέει η Τουρκία? Ότι εάν αμφισβητεί επίσης τον εναέριο χώρο, πράγματι ο εναέριος χώρος της Ελλάδος είναι 10 ναυτικά μίλια. Τα χωρικά ύδατα είναι 6. Είναι κανόνας εθιμικός του διεθνούς δικαίου, όσο είναι τα χωρικά ύδατα να είναι
και ο εναέριος χώρος. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην περίπτωση της Ελλάδος, γιατί όταν ήταν στα μέλια ο Βενιζέλος και ο Ατατούρκ και επειδή τότε η Τουρκία δεν είχε καν αεροπορία, δεν είχε ούτε ένα αεροπλάνο, η Ελλάδα είχε λίγα, συμφωνήθηκε ο εναέριος χώρος της Ελλάδος να είναι 10 μίλια. Ενώ τα χωρικά ύδατα ήταν 6. Έτοτε δεν το αμφισβήτησε ποτέ η Τουρκία, άρχισε να το αμφισβητεί από το 1974 και μετά. Αυτές είναι οι διαφορές μας με την Τουρκία, η διαφορά μας με την Τουρκία. Τώρα τι θέλει η Τουρκία, τι λέει, επειδή δεν έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που υπογράφτηκε το 1982, λέει, και είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε σε αυτό που είναι η μόνιμη εποδός όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, δηλαδή η ειρηνική επίλυση της διαφοράς με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για να γίνει αυτό, επειδή η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επειδή η Ελλάδα ορθώς έχει με δύο δηλώσεις κρατήσει επιφύλαξη για θέματα εθνικής κυριαρχίας, έκανε δύο δηλώσεις η Ελλάδα ως προς την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Μία το 1994, όπου λέει ότι όλες οι νομικές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 36 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Θάλασσα, του 82 μιλάω, με εξαίρεση τις διαφορές υπάγονται στην δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, με εξαίρεση, και είναι σημαντική αυτή η εξαίρεση, τις διαφορές που σχετίζονται με τη λήψη μέτρων αμυντικού χαρακτήρα για λόγους εθνικής άμυνας. Το 2015 η Ελλάδα διήβρινε την εξαίρεση και τη διήβρινε ορθά και με πρωτοβουλία του Βαγγέλη του Βενιζέλου ως Υπουργού Εξωτερικών. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ας είναι αντίπαλός μας. Ενώ αντίπαλος με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, εκτός εάν υπάρχει συνυποσχετικό, σε τρία θέματα. Πρώτον, σε διαφορές που ανάγονται σε στρατιωτικές δραστηριότητες και μέτρα προστασίας της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Δεύτερον, σε διαφορές που αφορούν τα σύνορα ή την κυριαρχία του κράτους περιλαμβανομένου, ρητά το λέει μέσα η δήλωση της Ελλάδος, του πλάτους σε γυαλίτιδα ζώνης και του εναέριου χώρου. Και τρίτον, σε διαφορές για τις οποίες άλλο μέρος της διαφοράς αποδέχθηκε την υποχρεωτική δικαιοδοσία μόνο σχετικά με την επίδικη διαφορά ή αν η αποδοχή από το άλλο εν λόγω μέρος έγινε πριν παρέλθει το 12μηνο. Έχει δηλαδή η Ελλάδα επιφυλαχθεί για θέματα εθνικής κυριαρχίας. Άρα θα πρέπει και οι δύο χώρες να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό, αφού η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο, τη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Στο συνυποσχετικό, τι θα πρέπει να οριστεί? Θα πρέπει να οριστεί η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά που θα λύσει το δικαστήριο? Και δεύτερον, με ποιους κανόνες δικαίου θα το λύσει? Η Τουρκία λέει, δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, είναι και άλλα που τα ονομάζει παρεμπίπτοντα θέματα. Η αποστρατιωτικοποίηση, το αν έχουν τα νησιά ή δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, είναι πάρα πολλά. Όλες τις διεκδικήσεις, το αν τα 152 και ίσως και άλλα τόσα νησιά είναι ελληνικά ή τουρκικά. Και επίσης, ποιο δίκαιο θέλει να εφαρμόσει η Τουρκία? Δεν θέλει να εφαρμόσει τους κανόνες της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 82, αλλά θέλει να εφαρμόσει το εθιμικό δίκαιο και κομμάτια επιλεκτικά του δικαίου της προηγούμενης σύμβασης της Γενέβης. Γιατί θέλει να λυθεί η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ,
ως αρχή, με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δίνεις την αρμοδιότητα σε ξένους δικαστές και μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα διεθνή δικαστήρια, οι δικαστές επηρεάζονται πολιτικά. Και όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά. Έτσι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλει δηλαδή η Τουρκία να εκχωρήσει η Ελλάδα την αρμοδιότητα, να αποφασίσουν ξένοι δικαστές, γιατί για τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, για λίδα ζώνη κλπ, αλλά και για ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα. Με βάση όχι τους κανόνες που ισχύουν και δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, αλλά με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Δηλαδή, πόσο μήκος έχουν οι ακτές της, πόσο πληθυσμό έχει η Τουρκία, πόσο μήκος έχουν οι ακτές της Ελλάδος, βάλτε τη μέση γραμμή και μοιράστε τα. Όμως, χωρίς πάλι σας λέω, να αναγνωρίζει η Φαλοκρηπίδα σαν νησιά. Και τι, αν δεν το δεχθεί η Ελλάδα αυτό, ξέρετε, θα σας μεταφέρω σε ένα εφιαλτικό σενάριο. Φανταστείτε τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, να μην έχουν υφαλοκρηπίδα, να πλέουν, να επιπλέουν δηλαδή σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και να μην έχουν και ένα αέριο χώρο να υπερίπταται από πάνω τους τουρκικός ένα αέριος χώρος. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια εκδοχή. Και γι' αυτό θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι όλοι μας λέμε ότι η προσφυγή στη Χάγη είναι μονόδρομος, αυτό είναι ένας δύσβατος μονόδρομος. Πολύ δύσκολος μονόδρομος. Και γι' αυτό μέχρι να φτάσουμε εκεί, εάν φτάσουμε, δηλαδή αν αναγκαστεί η Τουρκία να υπογράψει συνυποσχετικό για μόνο την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και όχι και για τα παρεμπίπτοντα ζητήματα μέχρι και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τότε θα μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Και εφόσον γίνει η οριοθέτηση, δεν είναι απίθανη η εκδοχή να γίνει και συνεκμετάλλευση σε κάποια τμήματα του Αιγαίου, εάν ένα κοίτασμα βρίσκεται 40% στην Ελλάδα και 60% στην Τουρκία. Αλλά πριν την οριοθέτηση, πριν την επίλυση αυτής της διαφοράς, δεν μπορεί να προχωρήσει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Ούτε φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είναι υπέρ του διαλόγου, υπέρ των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, υπέρ των χαμηλών τόνων σε δηλώσεις, υπέρ της μείωσης των παραβιάσεων επί του πεδίου που συνήθως, όχι που μονίμως κάνει η Τουρκία. Ακόμα και όλοι αυτοί δεν μπορεί να δεχθούν διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης όπως ορίζει αυτή την ύλη η Τουρκία. Γιατί τότε η Ελλάδα μόνο να χάσει έχει η Τουρκία. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Η Τουρκία διεκδικεί ελληνικά νησιά, διεκδικεί ελληνική ΑΟΣ, διεκδικεί ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οποιαδήποτε απόφαση, όσο συμβιβαστική κι αν είναι ενός διεθνούς δικαστηρίου, θα είναι μόνο σε βάρος της Ελλάδος. Διότι μόνο ελληνικά δικαιώματα θα μπουν στην πλάστηκα σύζυγαριά των δικαστών. Και επειδή δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Στις εκλογές που έρχονται, συγκρούονται πέραν των άλλων και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Είναι η αντίληψη της ιδιωτικής προσωπικής διπλωματίας του κυρίου Μητσοτάκη και είναι η αντίληψη της διπλωματίας και της διαπραγμάτευσης με διαφάνεια, με χρησιμοποίηση των επίσημων αρχών του κράτους, δηλαδή
της διπλωματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των αντίστοιχων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, με ενημέρωση σε πιο δύσκολα ζητήματα των αρχηγών των κομμάτων στη Βουλή και όχι σαν να είναι ιδιωτική υπόθεση που διαπραγματεύεται κάποιος τα αμπελοχόραφα του πατέρα του. Όσο πολλά κι αν είναι τα αμπελοχόραφα του πατέρα του Μητσοτάκη, δεν είναι τόσα όσα είναι τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Και θα σας τελειώσω με ένα παράδειγμα. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η προσωπική, η ιδιωτική εξωτερική πολιτική που άσκησε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας θυμίσω το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, το γεύμα με τη θέα του όμορφου Βόσπορου. Μπήκαν δύο αρχηγοί σε ένα δείπνο, δεν θυμάμαι γεύμα, έφαγαν, ήπιαν τον καφέ τους, βγήκαν έξω και απόλαυσαν και τη θέα. Δεν έμαθε κανείς τι συζήτησαν. Δεν εκδόθηκε επίσημο ανακοινωθέν. Δεν έκαναν δηλώσεις χωριστές ο καθένας μπροστά στους δημοσιογράφους μετά το πέρας του γεύματος. Και έτσι κανείς δεν ξέρει τι συζητήθηκε και έχει την ευχαίρεια ο Ερντογάν να βγαίνει και να λέει ότι συμφώνησα το Α και συμφώνησα το Β και να βάζει πότε τον Καλίν ή πότε έναν υπουργό εξωτερικών ή σύμβουλο της γερμανικής καγκελαρίας να λέει ότι συζητήθηκε αυτό, συμφωνήθηκε εκείνο. Και από την πλευρά της Ελλάδος να μην υπάρχει αντίλογος με αποδείξεις. Είναι ο λόγος τους και ο λόγος μας. Αυτός είναι ο κίνδυνος της ιδιωτικής, της προσωπικής και της μυστικής διπλωματίας. Και αυτό το δίλημα προσωπική ή εθνική διπλωματία θα το θέσουμε, το θέτουμε στην κρίση των Ελλήνων στις εκλογές και πιστεύω ότι όλοι οι πατριώτες και πατριώτες υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις, άσχετα αν μας ψηφίσουν ή όχι, αντιλαμβάνονται πόσο επικίνδυνες είναι η ατραπή που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση στα εθνικά θέματα και πόσο συνετές και αποτελεσματικές είναι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μόνο θα θυμίσω και θα σας αποχαιρετήσω. Πώς αντιμετωπίσαμε το 18, εδώ ο αρχηγός, πώς αντιμετώπισε με τον Νικηφόρο το τουρκικό διερευνητικό στο Αιγαίο και τι έγινε, σκόψαμε τα καλώδια και, και δεν άνοιξε και ρουθούνι, ούτε πιστολιά έπεσε. Και τι έγινε, προσέξτε, τι έγινε το 20 που τα τουρκικά ερευνητικά πλοία έκαναν βόλτες στις Κυκλάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαρτιωάννη. Επειδή ο κύριος Αποστολάκης σίγουρα πρέπει να παρακολουθήσει το debate, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση. Και εσείς, και εμείς, βεβαίως, βεβαίως. Βρήκα τη μέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και δεσμευόμαστε να το επαναλάβουμε. Γιατί, όπως είπαμε, εθνικά θέματα δεν είναι μόνο η Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ.